Σε χώρες της Ευρώπης έχουν εμφανιστεί κουνούπια που μεταφέρουν ιούς και προκαλούν σοβαρές λοιμώξεις, μεταξύ αυτών και δάγκειο πυρετό, με το Υπουργείο Υγείας να κρούει το καμπανάκι του κινδύνου και να ζητά τη λήψη μέτρων για την έγκαιρη καταπολέμηση των κουνουπιών. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τον ΕΟΔΗ, γιατί υπάρχει φόβος για τον δάγκειο πυρετό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε τους ψεκασμούς. Υπάρχει το καμπανάκι, σας λέω, ότι υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα ότι μπορεί να έρθει και στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι. Από τον επόμενο μήνα ξεκινούν οι ψεκασμοί στην Κρήτη, όπως δήλωσε ο Αντώνης Παπαδάκης, ο οποίος έκανε λόγο για προληπτικά μέτρα. Εμείς ούτως ή αλλιώς ξεκινάει φέτος το τριετές πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, ταυτόχρονα με την εντομολογική επιτήρηση. Θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες ήδη ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί, θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και μετά από τον Επίτροπο και θεωρώ αρχές του επόμενου μήνα ήδη τα συνεργεία θα ξεκινήσουν και τους ψεκασμούς αλλά και την τοποθέτηση παγίδων, ώστε να δούμε τους πληθυσμούς και να ελέγξουμε το είδος και το γένος των κουνουπιών και αν φέρουν παθογόνα. Ο δάγκειος ιός μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών. Ο δάγκειος πυρετός είναι επίσης γνωστός ως πυρετός των σπασμένων νοστών, επειδή ο πόνος που μπορεί να προκαλέσει στους ανθρώπους είναι μεγάλος. Έχει αρχίσει και εμφανίζεται σε κάποια σημεία του κόσμου. Έχουμε και στην Αφρική, μπορεί να δούμε και στην Ευρώπη, αλλά το θέμα είναι, σας λέω και πάλι, άλλο είναι ένα περιστατικό που ήρθε απ' έξω και άλλο είναι να βρεθεί, να παραμείνει και να διαδίδεται μέσω των κουνουπιών και στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε εισαγόμενο κρούσμα ούτε εγχώριο. Αυτό προσπαθούμε να προφυλάξουμε. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, ο επικείμενος κίνδυνος καθιστά επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για την επιτήρηση και τον έλεγχο αυτού του γένους κουνουπιών με ενισχυμένη επιτήρηση σε περιοχές που αποτελούν δυνητικές πύλες εισόδου του κουνουπιού, Αέτεσα Αιγύπτη. Αλλά όπως γνωρίζουμε, όπως ταξιδεύουν οι άνθρωποι, μαζί τους ταξιδεύουν τα παθογόνα, με τα εμπορεύματα επίσης. Οπότε εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης είχαμε ήδη στοχεύσει τις πύλες εισόδου, αεροδρόμια, λιμάνια, που εκεί θα γίνονται και επιπλέον μέτρα και θα υπάρχουν και παγίδες για να βλέπουμε την κατάσταση.